πάμε στα νυχτοπερπατήματά μας, διότι γιορτάρες μέρες, αλλά εμείς βγήκαμε έξω και συναντήσαμε αγαπημένους celebrities και μας λέει η Εύη Βατίδου, μία μέρα πριν κλείσει ο χρόνος, βρήκε τον έρωτα τελικά. Δεν μπορώ την Εύη Βατίδου με τον έρωτα που τον ψάχνει. Ή όχι. Τον είχε βρει, αλλά δεν ήταν αυτός που ήτανε. Τώρα θα μας τα πεις, γιατί τη νιώθω λίγο πληγωμένη. Ο Στάθης Χίζας σχολιάζει ό,τι έχουμε μάθει για το Survivor που έρχεται σε πολύ λίγο καιρό. Τι? Βάζεται και την Παναγιώταρο. Μας λέει γιατί διέγραψε τις φωτογραφίες του στις σκηνές από το Instagram η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και αν χαιρετήθηκαν σε ένα event που συναντήθηκαν. Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν πρέπει κάποτε να πάψουμε να ρωτάμε αυτό το ζευγάρι. Όχι, δεν είναι ότι έχει κουράσει, γιατί ένας από τους δύο μπορεί να προχωρήσει. Μην το έχει ξεπεράσει. Ναι, και ο άλλος να έχει προχωρήσει, ειδικά όμως αυτός που δεν το έχει ξεπεράσει. Αν μην πέτει εσείς και του ξύνετε την πληγούλα άγιες μέρες. Εκείνος μας λέει ότι διέγραψε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τις φωτογραφίες. Δεν έχει διαγράψει ακριβώς, θα σας εξηγήσω εγώ. Ξέρω, ναι. Ναι, όλα τα θα σας πω, ναι. Και φυσικά. Όχι, δεν τα ξέρουμε όλα, εγώ δεν τα ξέρω. Τρίο, θα τα δεις όλα εδώ και θα τα πούμε μετά. Η Μέγκη Ντρίο φυσικά καταγγελτική για όλη την ελληνική showbiz. Για άλλη μία μέρα. Κατά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Ραμόνας Βλαντή και της Ελίζα Μπεθελέτσι που δεν την κάλεσε στο γάμο. Δεν την κάλεσε στο γάμο. Το 20 μπορεί να τις πάρει. Και δεν πρόλαβε, παιδιά. Εδώ η Ελίτση μας καλούσε ένα τέταρτο πριν το γάμο και εμάς. Για δες. Εύη, από έρωτα πώς πάμε? Α, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Δεν πάμε. Μια έρχεται, μια φεύγει, μια σε πληγώνει, μια σε στεναχωρεί. Ξεκινάει από έρωτα. Μετά μπορεί να σε αφήσει και στον δρόμο καμιά φορά γιατί τον πήρε η μαμά του τηλέφωνο. Γιατί λένε ότι ο έρωτας είναι αμφίδρομος. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ο άλλος μπορεί να είναι ερωτευμένος μαζί σου, μόνος του. Έτσι. Και εσύ μόνος σου. Τώρα, σενάριο να είμαστε και δύο ερωτευμένοι κτλ. Δεν μου έχει τύχει. Είπα τόσο ξυαρχώ ότι η Μαρίνα Σάτι δεν οπλήρωσε ποτέ για τις χορογραφίες στη Μάντισσα και από τότε σταμάτησαν να μιλάνε. Δεν είμαι υπέρ του να λες κάποια προσωπικά σου πράγματα που έχεις με τον άλλον στην τηλεόραση και να τον εκθέτεις. Την ώρα που το λες, δεν είναι ο άλλος μπροστά να επρεσβευτεί τον εαυτό του. Έρχεται και ο νέος κύκλος του Survivor. Δεν ξέρω αν θα σε βλέπαμε ξανά. Αν αντέχω, θα το έκανα. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάω όμως. Έχουμε ακούσει πολλά ονόματα. Σάββας Μπούμπουρας, ο Άρης Σοηλέδης, η Μαρία Αντωνά, Κατερίνα Δαλάκα. Η Δαλάκα, γιατί? Πιστεύω ότι δεν της αξίζει, να σου πω την αλήθεια, να πάει. Άρης Σοηλέδης. Άρης Σοηλέδης νομίζω του αξίζει μια θέση. Διαβάσαμε κιόλας ότι στο νέο παιχνίδι δεν θα ψηφίσει το κοινό. Αυτό πολύ ωραίο. Το κοινό στηρίζει κάποιους ανθρώπους, αλλά είδαμε στα προηγούμενα Survivor ότι πολλοί κόσμος αγωνιστικά πολύ χαμηλά προχώρησε πάρα πολύ στο παιχνίδι και αυτό ήταν άδικο για έναν παίκτη ο οποίος ήταν παιχταράς, αλλά δεν είχε τόσο κόσμο. Σας είδαμε τις προάλλες με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε ένα event που ήσασταν μαζί. Μιλήσατε τελικά. Τι έγινε? Τι γίνεται, καλά, καλά, αυτό. Έγινε κάποια παρεξήγηση με το τατουάζ, ότι είχατε κοινό τατουάζ, αλλά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είπε ότι δεν έχετε κοινό τατουάζ. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί όντως έγινε παρεξήγηση. Λοιπόν, εγώ έχω τατουάζ το όνομα της Αλεξάνδρας. Η Αλεξάνδρα δεν έχει. Ο Αριστομένης έχει τατουάζ. Η Αλεξάνδρα έχει τατουάζ. Αυτοί οι δύο το ίδιο. Πώς παρερμηνεύτηκε αυτό από τις εκπομπές? Δεν έχω ιδέα. Έχει διαγράψει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τις φωτογραφίες σας από το Instagram? Δεν έχω παρατηρήσει. Νομίζω πως ναι όμως. Και εγώ τις έχουμε διαγράψει. Νομίζω όταν μπλοκάρεσε διαγράφονται, έχω την εντύπωση. Αυτόματα. Ναι. Αλληλομπλοκαριστήκατε. Τότε. Τώρα μια χαρά. Τώρα είστε follow. Τώρα είμαστε μια χαρά. Όχι, follow δεν είμαστε, αλλά είμαστε μια χαρά. Τηλεόραση θα έκανες, έχεις προτάσεις? Δεν νομίζω πως θα έκανα. Έχω κάποιες προτάσεις, αλλά ξέρω. Το just, ε. Το σκέφτομαι. Ξέρω, τι να σου πω. Δεν έχω ιδέα. Έχει πει στο τηλέφωνο όμως για το just. Yeah. Εντάξει. Και ήσουν καλεσμένη στο γάμο της Ελίζα Μπεθελέτσι? Αχ, όχι, δεν ήμουνα και λίγο με στεναχώρησε, γιατί μιλάω και μαζί της κιόλας συνέχεια. Σου φάνηκε όλο αυτό με το γάμο της, ότι ήταν επανάκριβος, ότι της πήρε τζίπο γαμπρό? Υπερβολικό, δεν μας νοιάζει, βρε Ελισάβετα, σου πήρε τζίπ. Κράτα το για σένα, βρε αγάπη μου, αύριο θα μπορεί να χωρίσεις. Έχεις κάνει στη Ραμόνα Βλαντή και είπε ότι ούτε απ' έξω από το My Style Rocks δεν θα περνούσε. Για όνομα το Θεού. Έλα τώρα, εντάξει, κουράστηκα να την ακούω πια. Νομίζω ότι το κάνει όλο αυτό το γκλέντι που γίνεται μεταξύ στις κάμερες για να παραμείνει στην επικαιρότητα, για να ακουστεί. Είναι στα μύδια για να τη βάλουν κανακιά στην εμφάνιση, μπας και την ξαπιάσει δουλειά στην τηλεόραση. Ο Shopping Star με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν πάει τόσο καλά όσο πήγαινε με τη Βίκυ Κάγια. Έλα τώρα, δεν το είπα εξ αρχής αυτό. Φτάνει με την Ηλιάνα. Βάλτε τι να κάνει και αυτή την καριέρα της σαν μοντέλο, γιατί νομίζω ότι και τα τηλεοπτικά πλέον το έχουν κουράσει πολύ με την Ηλιάνα. Δεν το έχει. Βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Δεν ξέρω, μάλλον δεν πουλάει τη θέση της κεντρικής παρουσιάζας. Δεν είναι αυτή η δουλειά για όλους μας. Δεν μπορεί, δεν βγαίνει, δεν αρέσει τον κόσμο, δεν κολλάει. Πάντα βρίσκει δουλειά όμως. Αυτό. Να είναι καλή η μάνατζερ. Παιδιά, δεν είσαι καλό παιδί, Σίδωρε. Μπράβο.
Εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Εσύ καλά φταίς. Δεν για όλα. Γιορτάρες μέρες. Γιατί ρώτησες για τα πρόσωπα που ήξερες. Υπήρχε πρόσωπο βέβαια που αν τη ρωτούσες θα έλεγε καλό. Δεν νομίζω. Θα το, παίζα... θα το παίζαμε. θα το παίζαμε. Θα ρωτήσω τώρα εγώ. Α, ναι, αν το έλεγε η Μέλη Τρίο θα το παίζαμε. Η Μέλη Τρίο. Γιατί θα ήταν αποκλειστικότητα. Ισχύει. Πάντως, η Μέγκη Τρίο να πω ότι. Μπορεί να είναι μέσα τηλεθεάτρια. Δεν είναι τηλεκριτικός για να κάθεται να κρίνει τόσο αυστηρά την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Πιστεύω ότι έχει κάποιο μένος προσωπικό. Καλά, με την Ηλιάνα. Μόνο με την Ηλιάνα. Εγώ τη ρώτησα επειδή ήταν στο GNTM και έχουμε ακούσει ότι μπορεί να γίνει GNTM του χρόνου. Όχι, Star. Κατάλαβε. Γιατί θάβει όλο τον κόσμο, γι' αυτό δεν την κάνεσε η Ελέτση. Σου λέει θα τη φέρω στο γάμο και θα λέει. Δεν είναι ωραία τα καναπεδάκια. Ο στολισμό μου είναι περίεργο. Μη μα ματιάσει. Το μυθικό δεν είναι αυτό. Γιατί ο καλεσμένο αυτό είναι ο χειρότερο καλεσμένο που σε όλου του γάμου υπάρχει κάποιο που δεν του αρέσει τίποτα. Ούτε τα πέρα τουλάχιστον. Και είδε τι είπε. Δηλαδή πρόσεξε λίγο. Γιατί λέει μα τα είπε όλα και για τον τζιπ. Μπορεί να χωρίσει το γλυκό. Λόγω στο στόμα, εγώ ξέρω δηλαδή. Πώς το εξέλαβα αυτό, ότι θα χωρίσεις και ο επόμενος θα βλέπει πολύ ψηλά standards. Αυτά σαν και στον επόμενο εμείς, η κοπέλα τώρα παντρεύει. Εγώ κατάλαβα άλλο, ότι κρατάει το τζιπ και θα μπαίνει ο επόμενος στο τζιπ που έχεις από τον πρώην. Εγώ δεν κατάλαβα, αν χωρίσεις πρέπει να δώσεις πίσω το τζιπ. Το τζιπ το κρατά. Νόμο. Αν έχει κάτσει στην καρέκλα του οδηγού, το έχει μεταρρύψει. Δεν το δίνει πίσω. Παιδιά, όταν μία πρώην σου. Δεν το δίνει το τζιπ. Όταν μία πρώην σου κάνει blog στο Instagram και εξαφανίζονται οι φωτογραφίες, μετά την κάνει follow όταν ξεμπλοκαριστείτε. Όχι. Αναλόγως. Μ' αρέσει που το έχετε σκεφτεί και έχει απάντηση ήδη. Εγώ πιστεύω δεν το έχω τσεκάρει κιόλα. Νομίζω δεν ακολουθεί ένα τον άλλον. Γενικά δεν μιλάνε κιόλα αυτοί οι δύο άνθρωποι. Με τις φωτογραφίες μπορείς να κάνεις και το άλλο για να μην εκτεθείς, να τις κάνεις archive. Τι είναι το archive, υπάρχει αυτό, μα πατήσω το κινητό μου, θα βρω archive. Τις αρχιοθετείς φωτογραφίες σου, το κάνουν πολύ στα εμπορικά τους, για να μην φαίνονται πολλά εμπορικά. Σκρίβεις που λέμε. Τις αρχιοθετούν. Γιατί τις αρχιοθετούν, για να μην περάσει το εμπορικό, δεν μπορεί να τη σβήσει. Δεν θέλει να τη σβήσει, γιατί μπορεί η εταιρεία να σου πει γιατί το έσβη, να πει α, έγινε κάποιο, κόλλησε το Instagram και να το ξαναεμφανίσεις. Αλήθεια. Έχει, γιατί αφού έχεις μια, μια συνεργασία περνάει. Που είναι τρεις μήνες, ναι. Αν περάσουν τρεις μήνες δεν μπορείς να το σβήσεις. Μπορείς, αλλά για να φαίνεται και ότι κάνεις εμπορικά, και αλλά και ότι κάνεις πολλά εμπορικά. Ναι, ναι. Το αρχιοθετείς και αυτό με τους πρώην δουλεύει πάρα πολύ. Το αρχιοθετείς και αν τα ξαναβρεις ή αν ξαναμιλήσεις, την ξαναεμφανίζεις τη φωτογραφία. Εγώ θα πω, έχει κουράσει το ζευγάρι αυτό το πρώην. Όχι, δεν έχει, δεν φταίνε τα παιδιά. Τούτος ρώτησε πρώτος, παρόλο που μου είπε ότι μόνο σου του είπε ο Στάθης. Τι να ρωτήσουμε άλλο, το Στάθης Χίζα. Φτάνει χρόνια. Δεν ξέρω. Έχει τηλεοπτική πρόταση, μπορεί να είναι στο Just, αυτό μας είπε. Αυτό το ξέρουμε. Εντάξει. Αλλά είναι... πείτε μου, το Στάθης Χίζα, που εγώ τον αγαπώ πολύ γενικότερα. Τι άλλο να το ρωτήσω. Έχει ανοίξει το μαγάζι του, πάει πολύ καλά. Μπράβο. Για τις σχέσεις του. Αν έχει ένα δεν φλερ. Έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Ρωτήσατε. Και όταν αναγκαστικά πηγαίνεις και σε κάποια event, γιατί είναι κάποια πρόσωπα που πάνε συνέχεια σε κάποια event. Και ωραία. Πολύ καλά κάνουν. Άνοιξε την ατζέντα σου και πες. Αυτή σ' αρέσει. Α, η ελεύθερη. Η άλλη σ' αρέσει. Γιατί δεν σ' αρέσει. Συγγνώμη, θα ασχοληθεί η τηλεόραση. Θα ασχοληθεί η τηλεόραση τώρα να κάνει προξενιό στο Στάθης Χίζα. Ενώ άμα ρωτά στο Στάθης Χίζα για μια σχέση τελειωμένη ένα χρόνο τώρα έχει νόημα. Παιδιά, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόβαλε πάρα πολύ την προσωπική του ζωή. Και τώρα όταν ανεβάζει κοινέ φωτογραφίε στα social media, φυσικά και τα site μετά θα γράψουν όταν φύγουν οι φωτογραφίε ή ανεβάζει άλλε. Και δεν νομίζω ότι του πειράζει κιόλα, διότι συζητάμε τώρα για το Στάθης Χίζα. Θα κάνει οικογένεια, θα έχει παιδιά και θα το ρωτάνε. Ο Στάθης γενικά να σα πω ότι απαντάει ο Στάθης, δεν τον πειράζει. Όταν πάρει τα Αλεξάνδρα, το ξεκαθαρίζει. Και σου λέω ότι αν θες να μιλήσουμε να κάνουμε συνέντευξη, εγώ δεν νομίζω θέλω να μιλήσω πάλι για τον Στάθη. Η Αλεξάνδρα βάζει όρια και καλά ναι, κάνει. Θέλει. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Στάθης χαίρεται να τον ρωτάνε, αλλά αισθάνεται αμήχανα να βάλει τα όρια. Εγώ νομίζω ότι δεν θα χαρεί καθόλου η επόμενη κοπέλα του, γιατί θα περάσει πάρα. Θα είναι το stepping stone, θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν την έχει ξεπεράσει την Αλεξάνδρα, εγώ θεωρώ. Όποια και να είναι. Τώρα μην βάζουμε τέτοιες σκέψεις. Μπορεί να φλερτάρει, να είναι με μια κοπέλα, μην αρχίσει αυτή και φοβάται. Ας είπε ότι ξέρει ότι ο άλλος δεν είναι διαθέσιμος, τον θες πιο πολύ. Δεν είναι πάντως με άλλη κοπέλα, ρώτησα. Τι? Ρώτησα, δεν είναι με άλλη κοπέλα. Η Βατίδου είναι με κάποιον άλλον. Για τη Βατίδου ξέρουμε τα βασικά. Ότι φοράει ακουστικό και τη λένε τι να πει το κοντρό. Μου φαίνεται η Εύη Βατίδου ότι έχει καεί στο παρελθόν πάρα πολύ. Ότι έχει, δεν ξέρω, ότι έχει καεί στο παρελθόν πάρα πολύ. Νιώθω ένα παράπονο. Δηλαδή με τον έρωτα και ότι δεν είναι αμφίδρομος. Πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, βρίσκεται να θέλει άλλον και να τη θέλει ένας άλλος. Καμένη από έρωτα, λες εσύ. Ναι, ο έρωτας δεν είναι και από τους δύο. Νομίζω ότι είναι καμένη από πεθερά, γιατί αυτό είπε. Να σε πάρει η μαμά σου τηλέφωνο στα μέσα του δρόμου. Τώρα πόσο χρονών. Τι μαμάκια ήταν κι αυτό. Μα πόσο χρονών είναι. Την άφησε στον δρόμο για να τρέξει τη μανούλα.
Και γιατί την έπαιρνε μαζί. Οι μανούλες είναι έτσι, τι να κάνουμε. Επειδή κάποια στιγμή θα κάνει. Να την πάρει μαζί. Δεν γνωρίζει την κοπέλα κατευθείαν. Όχι, την κοπέλα στη μανούλα. Και τη μανούλα σε ένα ραντεβού. Για να λίγο χρόνο. Άμα είναι τον πρώτο μήνα, δεν μπορεί να γνωρίσει τη μαμά σου την οποιαδήποτε. Όχι, καλά. Εάν τον πήρε και του είπε, παιδί μου, δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι. Είναι και κάτι τέτοιο που όλο ζαλίζονται μόλι βγαίνει με κοπέλα. Οπότε καλά. Άμα πάρει του γιου σε η Μαρία, να μην έρθουν. Μου έχουν απαγορεύσει, θα ήθελα να πω πάρα πολύ. Έλα σε παρακαπέ κάτι. Έλα, μην με κολλάζετε. Χρονιά θα πάμε όλη οικογένειά λίγο πριν φύγει ο χρόνος. Τίποτα! Τίποτα, μηδέν. Σταματήστε! Εσείς είστε τα ξωτικά και τα τελώνια.